Μεγάλο το ενδιαφέρον εδώ, Νίκη, για τις επαφές, όλες τις επαφές του Τούρκου Προέδρου και ειδικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκαν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εδώ και βέβαια όλα τα μέσα. Βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι έχει επισκιαστεί βέβαια το κάθε ραντεβού του κύριου Ερντογάν, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη είτε με τους άλλους ηγέτες, έχει επισκιαστεί από το ραντεβού με τον Biden. Έγινε ωστόσο αναφορά εδώ. Τα φώτα, παρόλο που έχουν πέσει στο άλλο κρίσιμο ραντεβού που ξεκινάει σε λίγο, έχει. Ωστόσο, σημασία να πούμε, Νίκη, εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σήμερα στην πεντάλεπτη παρέμβασή του το μεσημέρι στο Brussels Forum αναφέρθηκε ιδιαιτέρω στην αναθέρμανση του διαλόγου με την Ελλάδα. Δείχνοντας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι προσπαθεί να συμφιλειωθεί με τους γειτόνους του πρώτα απ' όλα. Αυτή η αναφορά λοιπόν είναι σημαντική, έχει κάποιο νόημα. Εξάλλου, η πολιτική ανάλυση εδώ σήμερα θεωρεί ότι οι τόνοι πρέπει να ήταν ήπιοι μέσα σε αυτή τη συνάντηση και θα ήταν. Και ότι από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, βέβαια, να μην περιμένουμε ότι θα βγει κανένα κουνέλι από το καπέλο. Ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο του να διατηρήσουμε το διάλογο που έχει ξεκινήσει, χωρίς ωστόσο αποφάσεις για ουσιαστικά βήματα εξομάλυνσης των σχέσεων. Το μείζον είναι αν εδώ θα μείνουμε στα λόγια ή αν αυτά όλα θα αποτυπωθούν και σε πράξεις. Δεν αποκλείεται ο κύριος Ερντογάν να επέλεξε να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο υπέρ του διαλόγου, υπέρ της συνεννόησης, υπέρ του διεθνούς δικαίου, όπως τον ακούσαμε να λέει, και ως ένα μήνυμα προπομπό της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.